Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Με μια δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσουμε, δυστυχώς, καθώς δύο νεαροί ηλικίας 25 και 26 ετών αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους στη Σαμοθράκη σήμερα το πρωί. Οι άτυχοι νεαροί επέβαιναν σε μηχανή ιδιοκτησίας του 26χρονου, η οποία εξετράπη της πορείας της και οι επιβαίνοντες άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Οι νεαροί υπηρετούσαν τη θητεία τους στο πολεμικό ναυτικό στο νησί της Σαμοθράκης και ήδη οι σωροί τους έχουν μεταφερθεί στην Πάτρα, από όπου και κατάγονταν με στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ. Μπροστά σε ένα δυσάρεστο και συνάμα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής γύρω στις 7 ένας βοσκός στο νησί της Σαμοθράκης. Ο βοσκός, κατευθυνόμενος στο πυμνιοστάσιο του, εντόπισε έναν νεκρό άνδρα να κοίταται στην άσφαλτο. Μετά την κινητοποίηση των αρχών, τις οποίες ενημέρωσε άμεσα, εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας νεκρός και αποκαλύφθηκε τελικά ότι επρόκειτο για τους επιβάτες, η οποία νωρίτερα είχε εκτραπεί της πορείας της και είχε προσκρούσει στα προστατευτικά κυκλειδώματα του δρόμου, παρασέρνοντας τους δύο επιβάτες της στο θάνατο. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινοθέν της αστυνομίας, το δυστύχημα συνέβη στο 5ο χιλιόμετρο Καμαριώτισσας χώρας, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια. Την προανάκριση πάντως διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σαμοθράκης. Οι δύο επιβάτες της μηχανής ήταν στρατιώτες, υπηρετούντες στο πολεμικό ναυτικό και σύμφωνα με πληροφορίες υπηρετούσαν στο παρατηρητήριο Βίγλα που βρίσκεται ψηλά στη χώρα της Σαμοθράκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα του συμβάντος οι δύο άτυχοι νεαροί κατευθύνονταν στο παρατηρητήριο για να αναλάβουν υπηρεσία, ωστόσο η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια. Οι σωροί των δύο ναυτών μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας της Σαμοθράκης, το οποίο είχε ειδοποιηθεί από το βοσκό που τους είχε εντοπίσει. Ωστόσο, ο εντοπισμός τους ήταν δύσκολη επιχείρηση, καθώς το σώμα του οδηγού εκτινάχθηκε και προσέκρουσε σε πινακίδα οδικής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί μερικά μέτρα πιο μακριά από τον τόπο του συμβάντος. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος και των δύο νεαρών ήταν ακαριαίος, καθώς η σύγκρουση στο προστατευτικό κυκλείδωμα εκτιμάται ότι ήταν σφοδρή. Οι σωροί των δύο νεαρών που αρχικά είχαν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της Σαμοθράκης έχουν ήδη μεταφερθεί στην Πάτρα από όπου και κατάγονται. Η επιχείρηση της μεταφοράς τους έγινε κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιτελείου Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με τη διαταγή, το απόγευμα της Κυριακής ελικόπτερο Σινούκ μετέβη στη Σαμοθράκη και παρέλαβε τις σωρούς, οι οποίες θα υποβληθούν και σε νεκροψία νεκροτομή, στην προσπάθεια ανίχνευσης στοιχείων για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Αυτή ήταν λοιπόν η δυσάρεστη είδηση που έδωσε σήμερα το πρωί η Σαμοθράκη. Πάμε τώρα στα απεργιακά των ημερών, κυρίες και κύριοι, καθώς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εκπαιδευτικοί όλης της χώρας. Η ΟΛΜΕ αποφάσισε συνεχόμενες πενθήμερες απεργίες που θα ξεκινήσουν από αύριο 16 του μηνός. Η ΑΛΜΕ Εύρου τώρα θα κάνει αύριο πορεία προς το κέντρο της Αλεξανδρούπολης και θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις της για όλη την εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο, έτσι ώστε στο τέλος της εβδομάδας να επανεξεταστεί η συνέχιση, η κλιμάκωση ή οποιαδήποτε εξέλιξη των κινητοποιήσεων για το επόμενο διάστημα. Σε μαζική συμμετοχή στις πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες των εκπαιδευτικών που ξεκινούν από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, καλεί η ΑΛΜΕ Εύρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ σε συνεδρίασή του αποφάσισε την ίδια ημέρα συγκέντρωση στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, από όπου θα ξεκινήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς το κέντρο της πόλης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή, γι' αυτό και καλούμε όλους τους καθηγητές να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία. Κανένας εκπαιδευτικός να μην είναι απεργοσπάστης, κανένας εκπαιδευτικός στην τάξη αυτή τη βδομάδα και φυσικά όλοι να βρεθούμε στη συνέλευση της ΕΛΜΕ που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Η ΑΛΜΕ Εύρου ζητά από τους γονείς να στηρίξουν έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στη διεκδίκηση των αιτημάτων τους με συμμετοχή στην πορεία διαμαρτυρίας και στις όποιες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Την Παρασκευή κάναμε μια τέτοια σύσκεψη με διοικητικά συμβούλια συλλόγων γονέων γυμνασίων και λυκείων. Υπήρξε πολλής προβληματισμός εκεί πέρα. Οι γονείς καταλαβαίνουν αυτό που αλλάζει στα σχολεία, από το δημοτικό ακόμη μέχρι και το λύκειο, είναι μαζί μας. Αυτό βέβαια, κοιτάξτε, πρέπει να εκφραστεί και με διάφορους τρόπους. Τους καλέσαμε να συμμετέχουν και στο συλλαλητήριο που οργανώνουμε αύριο. 11 η ώρα το πρωί από την αυλή των γυμνασίων θα συγκεντρωθούμε εκεί και θα ξεκινήσει η πορεία προς το κέντρο της πόλης. Στο τέλος της εβδομάδας, οι εκπαιδευτικοί θα συζητήσουν προκειμένου να λάβουν από κοινού απόφαση για τη μορφή της συνέχισης των κινητοποιήσεών τους. Ο αγώνας ξεκινάει με πενθήμερες επαναλαμβανόμενες. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να φτιάξουμε συμμαχία με όσο γίνεται περισσότερους χώρους εργαζομένων.
Στο τέλος της εβδομάδας, την τελευταία μέρα της πενθήμερης, την Παρασκευή, θα έχουμε συνελεύσεις. Αυτές θα αποφασίσουν τη μορφή την επόμενη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, πώς να αποδεχτεί κανείς ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών θα διωχτεί από το Λύκειο και θα πάει στην κατάρτιση. Είναι ζητήματα που συμβαίνουν για πρώτη φορά. Βαθμιδωτά βέβαια οι κυβερνήσεις προηγούμενες πέρασαν διάφορα στο όνομα των μεταρρυθμίσεων κλπ. Και των αναδιαρθρώσεων. Αυτό δίνει το τελειωτικό χτύπημα. Δεν μπορεί